Μια τελευταία προειδοποίηση έστειλε με επιστολή προ του 25 ανεμβολία του κληρικού τη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια ο Αρχιεπίσκοπο Χρυσότομο, χρησιμοποιώντα μάλιστα σκληρή γλώσσα. Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, στην αποσυμφόρηση του συστήματο υγεία και εν τέλει στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Με παντελώ αστήριχτου σιολογικού και επιστημονικού λόγου ενάντια όχι μόνο στον εμβολιασμό, αλλά και σε αυτή την ίδια την αυτονόητη τήρηση προστατευτικών μέτρων τη χρήση μάσκα και αντισηπτικών προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη στάση. Ο Αρχιεπίσκοπο έδωσε στου κληρικού διορία μέχρι την 1η Φεβρουαρίου για να εμβολιαστούν και του προειδοποίησε ότι θα του θέσει σε τρίμηνη αργία εάν δεν το πράξουν και μετά το πέρα τη τρίμηνη αργία θα πάρουν απόλυση Έστω και την ιστάτη ώρα σας καλούμε να αναλογιστείτε το χρέος σας έναντι της Εκκλησίας, του Επισκόπου σας, του πιστού μας λαού και του εαυτού σας. Προτού υποχρεωθούμε να λάβουμε λυπηρές για μας αποφάσεις, σας καλούμε πατρικός να υπακούσετε με προθυμία την Εκκλησία και την Πολιτεία και με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στον Θεό να προχωρήσετε στον εμβολιασμό σας. Εάν η ανεμβολία στη κληρική βρουν σε οποιαδήποτε Μητρόπολη, τότε σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο θα αποκοπεί και ο μισθό του συνοδικού.